Έχουμε στον αέρα του Λίμπερο και στη φουλ επίθεση τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, πρώην τερματοφύλακα, τον Γιάννη Κιτσιούδη. Καλησπέρα κύριε Κιτσιούδη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, όλα καλά εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς, όπως όλος ο κόσμος. Στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με τον κορονοϊό. Από συνήθεια λέμε καλά μου. Από συνήθεια λέμε ότι καλά μου φαίνεται. Όσο υπάρχει υγεία, κύριε Κιτσιούδη, θα τη βρούμε την άκρη. Ακριβώς. Θα τη βρούμε την άκρη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σχολιάζαμε να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που νομίζω μπορείτε να μιλήσετε καλύτερα από άλλους, γιατί ήταν και η θέση σας αυτή. Κάναμε μια κουβέντα με τον Κώστα Βασιλόπουλο για τον Ζίφκοβιτς, τον Πασχαλάκη. Όχι γενική κουβέντα, αλλά για το παιχνίδι το αυριανό με τη Λίγκο στο Γιβραλτάρ. Αν θα επαναφέρει συγγνώμη, τον Πασχαλάκη ο προπονητής ή αν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στον Ζίφκο Ζίφκοβιτς μετά το λάθος που έκανε κόντρα στον Πας Γιάννη. Να ποια είναι η άποψή σας? Έχω τα ζήσει τη θέση αυτή την περίεργη στο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολη απόφαση αυτή, πολύ δύσκολη. Αυτό τώρα πάντοτε είναι δίκοπο μαχαίρι. Επειδή ο Πασχαλάκης παίζει, έχει άλλο αέρα, η ψυχολογία του είναι πολύ πιο ανεβασμένη και λόγω εθνικής αλλά και γιατί θεωρείται βασικός στον ΠΑΟΚ, χωρίς να είναι αυτό στάνταρ. Mm-hmm. Τώρα το μάτς. Αυτό πρέπει να γίνει συζήτηση μεταξύ προπονητού και Ζίφκοβιτς πρώτα, να δει σε τι κατάσταση ψυχολογική, εντάξει την αγωνιστική τη βλέπεις στο γήπεδο, σε τι ψυχολογική κατάσταση είναι, αν είναι επηρεασμένος από το λάθος που έκανε, γιατί τα πόδια του μπορεί να είναι πιο βαριά, να έχει κάποια φοβία, να υπάρχει, να τον κρατάει λίγο πίσω. Αυτό πρέπει να γίνει συζήτηση κατά τη γνώμη μου προπονητή και τερματοφύλακα, να ακούσει τη γνώμη του. Και άμα το διαβεβαιώσει και πάρει την ευθύνη ο Ζίφκοβιτς ότι είμαι καλά, δεν καταλαβαίνω τίποτα, θέλω να παίξω και μπορώ να παίξω και σκέφτεται και ο προπονητής να το χρησιμοποιήσει, να το δώσει μια ευκαιρία ακόμα και να μην το στιγματίσει, είναι δίκοπο μαχαίρι. Ναι. Κανονικά, ψυχρά όπως σου βλέπει ο κάθε φίλαθος, οποιοδήποτε φίλαθος και να ρωτήσεις, θα πει να τον βγάλει γιατί έκανε το λάθος, δεν είναι καλός, δεν πήγε καλά, να βάλουμε τον άλλον. Αυτό είναι τώρα θέμα προπονητού πώς θέλει να χειριστεί τους θεματοφύλακες και αν θέλει να τους έχει έτοιμους ανά πάσα στιγμή χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι, γι' αυτό σας λέω τώρα. Είναι θέμα προπονητού. Είναι δύσκολη η απάντηση. Πάντως κύριε Κιτσιούδη, επαφείτε... Να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Στέλνει μου σώμη. Βεβαίως, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λίγο από το... να την πάμε την κουβέντα λίγο στέργιο από την αρχή. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του Γιάννη Γιτσιούδη για την απόδοση του Ζίφκοβιτς στο παιχνίδι με τον Μπας, όλη την εικόνα όμως, όλου του παιχνιδιού και κατά δεύτερον πώς ενήργησε στη φάση του λάθους και του γκολ που προήλθε τον Μπας. Ήταν σταθερός ο Ζίφκοβιτς, ήταν καλός, είναι ο Ζίφκοβιτς που ξέρουμε και που είναι στην πραγματικότητα. Τώρα είναι η άτυχη στιγμή, η κακιά στιγμή. Και η θέση του τερματοφύλακα ξέρουμε το λάθος μετράει, δεν υπάρχει κάποιος να το διορθώσει. Αλλά σαν έμπειρος τερματοφύλακας και καλός που είναι και έμπειρος, 86-87 δεν πάει να κάνει πάσα με το εσωτερικό στα πλάγια για να κάνουμε αντεπίθεση να πάει πάσα σε δικό μας. Εκείνη την ώρα διώχνει την μπάλα και αντιδρά στο σίγουρο. Το σίγουρο ποιο είναι, να φύγει καλά από την περιοχή μας, μην τυχόν και δημιουργηθεί φάση. Αντιθετικά φταίει παιδιά. Δηλαδή πρέπει να τη δώσει μπάλα μετά, να είναι ήσυχος και γι' αυτό. Να τώρα αν είχε πολύ αυτοπεποίθηση εκείνη την ώρα και νόμιζε, ήταν σίγουρος ας πω ότι θα έκανε την πάσα δεξιά, καλώς το έκανε, αλλά δεν μπορούμε να το ρίξουμε ευθύνη. Ήταν πολύ άτυχη στιγμή. Μήπως κύριε Κιτσιούδη τον άγχωσε η κίνηση του Κόντε? Δεν νομίζω, είναι έμπειρος ο Ζίφκο. Όχι, όχι, εγώ είδα, παιδιά, αν είδατε, ας πούμε, μόλις πήγα δύο ξυμπάλα, πήγε να την κάνει με το εσωτερικό, σωστά, το δεξί πόδι εσωτερικό, στα πλάγια. Γιατί ήταν πρέπει να ήταν εκεί πέρα, μου φαίνεται, ο Μπίσεβαρ, για να πάει μπάλα σε δικό μας παίκτη. Mm-hmm. Αλλά εκείνη την ώρα δεν έχει να ρισκάρεις, εκείνη την ώρα τη ρίχνεις μία, όπως κάναμε παλιά εμείς, μία λέγαμε μπάλα, ναι. Είναι το σίγουρο, πάντοτε. Δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε. Τώρα μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση, εκείνη την ώρα ήταν σίγουρος. Αλλά είδες που την πάτησε. Και όλα τα βάρη πέσανε πάνω του. Λογικό είναι αυτό. Και ψυχολογικά δεν πιστεύω. Αλλά είναι και σε δυσμένεια πολλών φιλάθλων. Δεν ξέρω δημοσιογράφων, δεν ξέρω ας πούμε παλεμάχων ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά
έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι. Mm-hmm. Περισσότερες είναι οι κακές στιγμές παρά οι καλές. Αν ήσασταν Ζίβκοβιτς πάνω στη φάση αυτή, θα ρίχνατε ευθύνες στον Κρέσπο ή θα λέγατε ότι το λάθος είναι 100% δικό μου, όπως γύρισε την μπάλα ο Κρέσπο? Αντικειμενικά είναι το τερματοφύλακα. Mm-hmm. Έχει και μια ευθύνη και ο Κρέσπο, γιατί χωρίς να δει, ήταν και μακριά από την περιοχή, χωρίς να δει ότι ο επιθετικός ήταν δίπλα του και πήγε να φύγει για να μάντεψε λίγο τη φάση. Εντάξει, αλλά ο Κρέσπο έκανε αυτό που έκανε. Από εκεί μετά, αφού μπορούσε ο Ζίβκοβιτς να τη διώξει, όλο το βάρος πέφτει στο Ζίβκοβιτς. Αν ήταν ο Ζίβκοβιτς 2 μέτρα πίσω και δεν προλάβαινε και ήταν η μπάλα διεκδικούμενη, θα λέγαμε, ας πούμε, ότι έφταιγε ο Κρέσπο. Μάλιστα. Μπορούσαμε να ρίξουμε ευθύνη στον Κρέσπο. Mm-hmm. Κύριε Κιτσιούδη, έχει ο ΠΑΟΚ δύο τερματοφύλακες έμπειρους και ικανούς, αλλά και ο κόσμος, αλλά ας αφήσουμε τον κόσμο απ' έξω. Βλέπουμε ότι και οι δύο κατά περιόδους κάνουν λάθη, δεν είναι σταθεροί. Μία είναι ο ένας επιρρεπής στο λάθος, μία είναι ο άλλος. Πώς τη βλέπετε την όλη κατάσταση? Σε συνδυασμό και με την εμπιστοσύνη που δείχνει ο προπονητής στους δύο και ήταν απόλυτος από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει δύο τερματοφύλακες, δεν χρειαζόμαστε κάποιον άλλον. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω το πρόβλημα είναι ένα, αλλά τώρα άμα θέλετε να το αναλύσουμε, μπορούμε να το αναλύσουμε κι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει και οι δύο να μην είναι μια του 8, 9, 10 και την άλλη να είναι 5, 6, 7. Mm-hmm. Πρέπει να βρουν ένα μέσο όρο και να προσπαθήσουν, ας πούμε, να είναι πιο σοβαροί, λίγο πιο πειθαρχημένοι και πιο έτοιμοι. Πρέπει να, έχουν μια σταθερότητα. Αν έχουν μια σταθερότητα το 7, το 8, γιατί είναι καλύτερα το φύλακες και οι δύο, το ξέρουμε. Θα είμαστε και εμείς πιο ήσυχοι και όλοι. Mm-hmm. Το έχω πει ακόμα μια φορά, επειδή και οι δύο τώρα τη γνώμη μου, παιδιά, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει αυτό. Και εμείς δική μας. Επειδή εγώ αυτό το έχω δει παλιά και στον Ολυμπιακό, τη δεκαετία 85-90, όταν έφυγε ο Σαργκάνης και πήγε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, τότε μέσα σε μια πενταετία ο Ολυμπιακός έχει πάρει όλους τους καλούς τερματοφύλακες που υπήρχαν Έλληνες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Παίζανε με τη Δόξα Δράμας, με τον, ας πούμε, τη Λάρισα. Έχανε η ομάδα της Λάρισα 3-0, κορυφαίος ο τερματοφύλακας. Ποιος ήταν ο Πλίτσης? Έλα στον Ολυμπιακό. Την άλλη Κυριακή παίζανε στον Πιερικό. Έχανε ο Πιερικός 4-0, κορυφαίος ο τερματοφύλακας. Ποιος ήταν ο Ράτος? Έλα στον Ολυμπιακό. Την άλλη στην Ξάνθη, ο Ταλικριάδης. Στην άλλη στον Πανσεραϊκό, ο Μολακίδης. Στην άλλη στον Εθνικό, ο Στραχώσια. Μέσα μια πενταετία πήραν ό,τι ήταν πολύ καλύτερα από το φύλακες όλοι. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ήταν ομάδες επαρχιακές. Δηλαδή η ομάδα μπορεί να έχανε, αλλά με τις αποκρούσεις που κάνανε ήταν διακριθέντες και ήταν καλοί. Με αποτέλεσμα να τους παίρνει. Αλλά όταν πας σε μια μεγάλη ομάδα, εκεί θα χρειαστεί δύο φορές τρεις. Αν κάνεις ένα λάθος, δεν είσαι ανέτοιμος. Όπως έγινε τώρα με το Ζήφο στο λάθος αυτό στο 86. Σου φύγει μπάλα από τα χέρια ή οτιδήποτε, αμέσως θα πέσει η κατηγορία και αμέσως λες ότι δεν είναι καλός. Γι' αυτό και τους άλλαζε κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Πρέπει, επειδή είναι τερματοφύλακες που παίζανε, δεν είναι υποτιμητικό αυτό, γιατί όλοι από μικρές ομάδες ξεκινήσαμε. Έχει μια προσέγγιση, πολύ σωστή προσέγγιση από άνθρωπο που την έχει παίξει τη θέση. Ναι, τα έχω ζήσει, γι' αυτό λέω τώρα, τη γνώμη μου. Επειδή τώρα αυτοί οι μέσα ανθρώπου που είχε πίεση... Όταν έτρωγε γκολο πάω, όταν έτρωγε γκολο πάω και του μπέτα να πέσει πάνω στις πλάτες σου, άμα δεν έχεις γνώμη εσύ για το πώς πρέπει να είναι το μοτοφύλακα, δεν μπορείς να έχει εγώ. Δεν γίνεται. Και αυτή η ανάγκη ότι περί Μολακίδη, Ράντου, παιδιών τα οποία προήλθαν... Τα Λικριάδη, Πλίτσι, Στρακώσια, ό,τι πιο καλό υπήρχε στην Ελλάδα, τους μάζευε. Ήταν καλύτερα από το φυλακή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν καλή. Έτσι. Ναι, από πού πήγανε. Αυτό παίζει ρόλο. Πώς θα προσαρμοστείς μέσα στην ομάδα τη μεγάλη και πώς θα δράσεις. Πόσο υπομονή έχει μια ομάδα μεγάλη. Ναι, αυτό ακριβώς. Πόσο υπομονή έχει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πόσο καιρό. Έτσι. Δηλαδή τώρα, αν τυχόν ας πούμε από τις 2-3 φάσεις που θα έρθει η μπάλα, κάνεις ένα λάθος σοβαρό, θα αρχίσει η κατακραυγή. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι καλός ή δεν αξίζεις, αλλά αυτοί έχουν μάθει τότε, από τότε, εγώ μιλάω για παλιά, τώρα πρέπει να ισχύει αυτό και για τώρα. Και για τον Μπασχαλάκη και για τον Ζήφκοβιτς. Γιατί όταν μας έπαιζε Πανθρακικό, Γιάννενα, ο Ζήφκοβιτς στην Ξάνθη, είχαν πίεση πάντα, ήταν τερματοφύλακες πιέσεως. Όταν ας πούμε είσαι στον ΠΑΟ και θα πιάσεις 3 φορές την μπάλα και πρέπει να είσαι πάντοτε σε περένταση και να είσαι έτοιμος 100% στην καθοδήγηση, στη θέση, στην αντίδραση, το λάθος πάντοτε μετράει. Και γι' αυτό φαίνεται το λάθος τους πολύ.
Πάντως, κύριε Κιτσιούδη, πιστεύω ότι θέλει μια σταθερότητα. Και λίγο πίσω να γυρίσουμε. Εγώ θα αναφέρω στην κουβέντα και τις περιπτώσεις του Ρέι και του Όλσεν, αποδεδειγμένα δύο πολύ καλών τερματοφυλάκων. Ένας ήταν αρχηγός στην ομάδα του στην Αργεντινή. Ο Όλσεν τον είδαμε και στο Euro, τον βλέπουμε γενικότερα. Τον είδαμε και πρόσφατα με την εθνική, τι επεμβάσεις έκανε. Στον ΠΑΟΚ δεν πιάσανε. Για πολλούς λόγους, για διάφορους. Θέλω να πω ότι γενικότερα ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε τη διετία την καλή με το κλεμμένο πρωτάθλημα και το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, όπου ο Πασχαλάκης πραγματικά ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Γενικότερα ψάχνεται και είναι μια κουβέντα που σέρνεται συνεχώς του τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ. Να σας πω κάτι. Εξαρτάται η απόδοση του τερματοφύλακα πάντοτε, εξαρτάται και από την απόδοση της άμυνας. Ο Πασχαλάκης τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην αρχή είχε φοβερή συνεργασία από την άμυνα, να βοηθήσει τον άλλο, να καλύπτει ένα τον άλλο, να μπορούσαν να βρίσκονται, να καλύψουν, ας πούμε, με κλειστά τα μάτια. Τώρα τα χρόνια περάσανε. Δηλαδή τώρα ο Κρέσπο, ο Βαρέλα, βλέπουμε ότι και αυτοί βάλαν 4 χρόνια στην πλάτη τους. Ο Βιερίνια, ο Μπίσεσβαρτ, ο Πασχαλάκης, κάπου έχει αρχίσει η αμφιβολία και λίγο η ανασφάλεια. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ο Κρέσπο τώρα δεν θα γυρνούσε, αν ήταν πριν 3 χρόνια ο Κρέσπο την μπάλα από εκεί προς τα πίσω. Δεν θα το έκανε αυτό. Θα σας πω όμως. Δηλαδή είναι και πώς. Ότι... Θα σας πω ότι στη χρονιά του Νταμπλ, ο Πασχαλάκης κράτησε τον ΠΑΟΚ όρθιο σε ένα κωμικό παιχνίδι στο Γιώργο Καρασκάκης. Σχεδόν μόνος του. Γιατί και άμυνα σε εκείνο το μάτς δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά ο Πασχαλάκης ήταν πραγματικά σε μια απίστευτη σεζόν. Δεν θα κοιτάξουμε τώρα, αυτό λέγαμε προηγουμένως, δεν θα κοιτάξουμε ένα μάτς που είχε πιέσει η ομάδα και ήταν κορυφαίος ο τερματοφύλακας. Σωστά. Είπαμε στις μεγάλες ομάδες, παλιά ο Βάτσικ, θα κοιτάξουμε την απόδοση του γενικά. Ότι πρέπει να είναι στο 7, στο 8. Θα προτιμώ να μην βγάλει αυτό το χώμα, αλλά μην φάει ένα γελίο γκολ. Θα προτιμούσαμε δηλαδή μια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα, γιατί δεν έχει πίεση. Mm-hmm. Όταν έχει πίεση, σας είπα, είναι πολύ καλή. Και στις ομάδες που παίζανε, γιατί το διακριθήκαν και τους πήραμε εμείς, γιατί ήταν πολύ καλοί τερματοφύλακες. Αλλά και είχε πίεση. Ήταν διαφορετικές αντιδράσεις, διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Είναι και ψυχολογία. Είναι, ας πούμε, η προσωπικότητα. Ναι, είναι πολύ, η προσωπικότητα. Πώς θα αντιδράσει. Ναι, πώς θα αντιδράσει ο τερματοφύλακας. Πώς θα το δει ο κόσμος. Να κερδίσει την εμπιστοσύνη και του κόσμου. Ναι, όλα παίζουν ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι εκεί είναι το λάθος. Γιατί ο Βάτσικ, ο Φορτούλα παλιά, ας πούμε, ο Νικοπολίδης, ο Σαργκάνης. Παιδιά, εμένα ο Σαργκάνης μου άρεσε, εντάξει, παίξαμε και εθνική μαζί. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά να σας πω κάτι, τι μου άρεσε πιο πολύ στο Σαργκάνη. Υπήρχε μάτς που δεν έπαιξε την μπάλα στο γήπεδο όλο το μάτς, γιατί ήταν Ολυμπιακός, δεν χρειάστηκε να επέμβει και τελείωνε το μάτς και στα ζεφανέλα του. Το ζούσε, ήταν πάντοτε έτοιμο σε περένταση. Αυτό εμείς καμιά φορά ξεχνιόμαστε στον ΠΑΟΚ και γενικά στις ομάδες. Τη θεωρούμε εύκολη φάση και γιατί δεν είμαστε ζεστοί. Δεν συμμετέχουμε, δεν το ζούμε. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Πολύ σημαντική παράμετρο. Για αξία δεν μπορώ να μιλήσω γιατί είναι και οι δύο πολύ καλοί. Κώστα. Τι να πω, δηλαδή με αυτά που λέει ο Γιάννης καταλαβαίνει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει με τους τερματοφύλακες. Δηλαδή πώς πρέπει να κρίνουμε ένα τερματοφύλακα. Γιατί τα είπε όλα. Πόσες φάσεις θα χρειαστεί ο Πασχαλάκης και ο Ζίβκοβιτς σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον ΠΑΣ. 3-4 maximum. Άρα σε αυτές πρέπει να είσαι έτοιμος. Τα είπε όλα, δηλαδή, τι να πω, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αλλά πρέπει να βοηθήσει και άμυνα. Ήθελα να πω ότι και άμυνα, ότι και άμυνα μας είναι λίγο βαριά τώρα. Είμαστε λίγο... Ναι, όταν βλέπω εγώ, ας πούμε, τον αμυντικό να τα δίνει όλα, Ναι, αλλά όταν βλέπω ότι το αμυντικό να τα δίνει όλα, θα τα δώσω κι εγώ. Ανεβαίνω. Παίρνω ηθικό, παίρνω ψυχολογία. Όπως και ο αμυντικός από μένα. Κάνει λάθος ο Κρέσπο. Κάνει λάθος ο Βαρέλα. Κάνει λάθος ο Κρέσπο. Μα εκεί ο Ζήκοβιτς πρέπει να το διορθώσει να ανοίξει την μπάλα. Ο Κρέσπο μέχρι εκείνη την ώρα είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ για μένα προσωπικά. Ναι, όχι, δεν κατηγορώ κανένα παιδιά. Δεν κατηγορώ κανένα. Λέω ότι σε εκείνη τη φάση έχεις πνευματική διάδεια και βγαίνεις και σκοτώνεις αντιπάλους. Τελειώνει. Ναι, γιατί το ζεις, είσαι έτοιμος. Το ζεις και είσαι έτοιμος. Και πάντοτε κάνεις το πιο απλό και το πιο σωστό. Γιατί την πληρώνεις. Το πιο απλό ποιο είναι. Να είμαι έτοιμος εγώ να διώξω την μπάλα. Να είμαι έτοιμος να πιάσω την μπάλα. Να μην μου φύγει από τα χέρια.
να μην κάνω γκέλα με τα πόδια. Όλα, πρέπει να είσαι έτοιμος, γιατί έχει απαιτήσει η ομάδα. Ο κόσμος όλοι από σένα, από τον ΠΑΟΚ γενικά. Να κάνω μια άλλη ερώτηση, ναι. Σε σχέση, να διαφοροποιήσω την ερώτηση του Στέργιου νωρίτερα. Υποθέτω ότι είσαι βοηθός του Λουτσέσκου. Τι θα τον συμβούλευες? Προπονητής θερματοφυλάκων ή βοηθός, δεν κάνω τώρα. Προπονητής θερματοφυλάκων, ναι. Τι θα τον συμβούλευες να κάνει ψυχολογικά, διότι είπες κάτι νωρίτερα. Δεν ξέρεις αν είναι καταρακωμένη η ψυχολογία του Ζήφκοβιτς, τον αλλάζει και βάζει τον Πασχαλάκη. Αλλά τι κάνει ο προπονητής σε αυτή την περίπτωση? Ο προπονητής θερματοφυλάκων. Να σας πω και κάτι. Ναι. Αυτό, κοίτα, είναι θέμα προπονητού. Θα κάνει ο προπονητής θερματοφυλάκων την εισήγηση, αλλά θα αποφασίσει ο βασικός προπονητής. Γιατί θα ακούει και αυτός ο υπεύθυνος. Ναι. Αυτό που είπε θα το κάνει ο βοηθός ο προπονητής θερματοφυλάκων. Θα μιλήσει, το δει στην προπόνηση, θα προσπαθήσει να τον εψυχώσει ότι αυτά γίνονται και θα το δει στην προπόνηση πώς αντιδράει στην ατομική που θα τον κάνει. Να δει αν, ας πούμε, το ξεπέρασε, αν λέει ότι είμαι εντάξει, θεωρεί ότι είναι έτοιμος και θα πάρει την ευθύνη. Και ο προπονητής θερματοφυλάκων και ο Ζήφκοβιτς και ο προπονητής. Αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση. Γι' αυτό υπάρχουν και τα team, γι' αυτό είναι όλη μέρα μαζί, συζητάνε. Και εντάξει, μπορεί να... εγώ σε αυτό έχω παραδειχθεί τον Πασχαλάκη μια φορά, σε ένα μάτσο που δεν πήγε καθόλου καλά και το γιουχάραν κιόλας. Και την άλλη την Κυριακή ήταν σημαντικό και τον έβαλε και έπαιξε και ήταν καλός. Το ξεπέρασε. Δηλαδή η ψυχολογία του έβαλε πείσμα, ήταν η μέρα του, ήταν έτοιμος. Το ξεπέρασε. Δηλαδή έχει μεγάλη υπόθεση αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Να μπορείς να το ξεπερνάς γρήγορα. Να το αφήνεις πίσω να κοιτάς μπροστά. Και πρέπει λάθη που κάνουμε, γιατί το κάθε αν και φαίνονται λίγα, έχουν διαφορά δευτερόλεπτα, διαφορά του χεριού να του στείλουν, το πόδι, το σώμα. Κάτι που κάνουμε, μετά ξανακάνουμε. Να μπορούμε να διαβάζουμε, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να προσπαθούμε να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Την άλλη φορά να είμαστε πιο σίγουροι. Κύριε Κιτσιούδη, επειδή σιγά σιγά πάμε προς το τέλος, μια τελευταία ερώτηση από μένα, δεν ξέρω μετά αν θέλει και ο Κώστας μια τελευταία. Πώς το περιμένετε το αυριανό ματς? Σας ρωτάω για το αυριανό, γιατί αν ανοίξουμε κουβέντα για το καλοκαίρι που μας πέρασε, θα πάμε 3,5 ώρα και δεν έχουμε το χρόνο. 3 ώρα τελειώνει η εκπομπή. Άρα σας ρωτάω μόνο για το αυριανό παιχνίδι. Παιδιά, δεν ξέρω. Είμαστε φέτος λίγο χωρίς προγνωστικά. Δεν ξέρω. Είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσουμε ή να μην χτυπήσουμε το χειρότερο. Δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε εκεί πέρα. Πώς είναι. Δεν τα ξέρω εγώ, γιατί. Εντάξει, εγώ αυτό ξαπλακωθώ. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ψυχολογικά. Δεν έχουμε ανάγκη. Για να πει στον ΠΑΟΚ πρέπει να ξέρεις ότι κάθε Κυριακή έχεις μάτς. Έχεις υποχρέωση απέναντι στον εαυτό σου, πονητή, στην ομάδα, στον πρόεδρο, στον κόσμο. Πρέπει να ξεχνάς και να μπαίνεις μέσα με σκοπό μόνο τη νίκη. Κώστα. Και εμείς θα σας πω κάτι. Παλιά, ας πούμε, όταν πηγαίναμε στην Αθήνα, είχαμε στο μυαλό μας αν φάμε πολλά γκολ, να μην χάσουμε εκείνα τα χρόνια. Τώρα αυτό ξεπεράστηκε με τον κύριο Σαββίδη και κάναμε αυτό το κλικ που λέμε προς τα πάνω, είναι αυτό. Ότι πάμε στην Αθήνα και μας υπολογίζουν αυτοί και όχι εμείς αυτούς που κατεβαίνουμε. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση. Εμείς δεν μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε τότε. Ήταν δύσκολο για μας. Και εντάξει, είχαμε τα ανάλογα αποτελέσματα και τη συνέχεια. Αλλά τώρα αυτό ξεπεραστεί. Προς υπεράσπιση σας όμως δεν υπήρχε ούτε ΒΑΡ, κύριε Κιτσιούδη. Ούτε. Εντάξει, ήταν λίγο τα χρόνια αυτό, πιο δύσκολα. Εντάξει. Κοιτάξτε, ούτε ψυχολόγοι να είμαστε, ούτε προπονητές θερατοφυλάκων, ούτε ψυχολόγοι, ούτε ιδιωτολόγοι, ούτε τίποτα. Ήμασταν μόνοι μας. Άλλα χρόνια, εντάξει. Ήταν όντως. Ναι, γελάς. Αλλά έτσι είναι. Εγώ δεν τα ξέρω. Ο προπονητής ο βοηθός. Ο γενικός αρχηγός. Ναι, αυτή, μπράβο. Ναι, αυτή μόνο. Και ένας φροντιστής. Και αυτό, φεύγει το όνομα του, του φροντιστή μου, φεύγει το όνομα τόσα χρόνια μαζί. Το συγχωρεμένο. Ο Νίκη. Πώς τον έλεγα. Ο Νίκη ή ο Γιάνκος. Ο Γιάνκος ή ο Νίκη. Ο Γιάνκος. Ο Γιάνκος ή ο Γιάνκος. Ένας φυσιογραφιστής, ένας γιατρός, φυσιογραφιστής, βοηθός και γενικός αρχηγός. Γεια σας. Α, δεν υπήρχε η Κώστα. Νόμιζα υπήρχε η Κώστα επιτελείο 8 ατόμων. Στον προπονητή, όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε τίποτα. Εμείς για να... Παιδιά, εγώ έκανα ατομική, λοιπόν, χρόνια, από το 80 μέχρι το 97. Έκανα ατομική πρώτη φορά, όταν πήγα στην Καλαμαριά το 94 με το συγχωρημένο τον Περγαμενιέλη. Πρώτη φορά έκανα ατομική στα 32 χρόνια, 33.
Αφρική είναι ο προπονητής. Μιλάω για προπονητή των Ανατοφυλάκων. Υπήρχαν χρόνια που στον ΠΑΟΚ είχε προπονητή, αν ήταν ξένος, ο βοηθός του ήταν και μεταφραστής και βοηθός του. Τι ξέρω να λέω. Άλλα χρόνια τότε, εντάξει. Όχι έτσι είναι, άλλα χρόνια να τότε, Κώστα. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιτσούλη. Έγινε. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.